επέστρεψε το κορίτσι μας, επέστρεψε η φίλη μας, η Σάρα Σκενάζη. Είναι κούλα, αισιόδοξο το χαμογελαστό που δεν έχει κακή κουβέντα για κανέναν και την περίμενε ο μπαμπάς και η μαμά με τι. Με φαγητά. Με παστιτσάρα. Κατευθείαν για την κόρη. Κοίτα, κοίτα. Μπαμπάς με κόρη, μεγάλη αγάπη. Δεν υπάρχει αυτό. Και μοιάζουν και πάρα πολύ επίσης. Θέλω να τις κάνω αγκαλιά. Δεν ξέρω. Θέλω να τη γνωρίσω και να τις κάνω αγκαλιά. Όχι. Κοίτα, κλάμα ο Εσκενάζης, παιδιά. Συγκίνηση. Αχ, μωρέ ο Γλυκούλης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και η πιο ζεστή αγκαλιά που είδαμε από όλους όσοι επέστρεψαν, παιδιά, από τον Άγιο Δομήνικο. Δεν είδαμε όλοι, δηλαδή, τα αντιθαπούσες κάμερες. Κάποιοι φοβόντουσαν, κάποιοι ήταν πιο συγκρατημένοι, κάποιοι ήταν κουρασμένοι. Τέτοια αγκαλιά δεν είδαμε. Παιδιά, η Σάρα τον έβγαλε ασπροπρόσωπο του πατέρα. Αλήθεια είναι. Δηλαδή, η μόνη από την γέλα την οποία δεν ακούστηκε τίποτα. Κυρία, πήγε κυρία. Δεν είναι μόνο αυτό τώρα. Είναι και αυτό φαίει. Αληθινή. Θυμάσαι τι είχε πει στο Στέφανο, ότι α προσέξει τι είχε πει για την κόρη του. Τότε που είχαμε κάνει τη συνέντευξη και δεν ήθελε να μιλήσει δίπλα, ω κοιράζει δίπλα η κόρη του, είχε πει ότι το παιδί μου να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα την καθοδηγήσω, είναι υπεύθυνη των πράξεών τη. Και την έχει είναι μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Και ο αδερφός μαζί. Αυτό θέλω να πω. Είναι μια αγαπημένη, κανονική οικογένεια. Και αυτό το παιδί βγήκε και έτσι. Και πέρα από τις κάμερες, από όλη τη δημοσιότητα που πήρε η Σάρα όλο αυτό το διάστημα μέσα στο Survivor, παραμένει αυτό, η αγκαλιά της οικογένειας. Δεν μπορείς αυτό να το πει. Έχει σπουδάσει σε εμάς τον Αντένα, έχει σπουδάσει δημόσιες σχέσεις. Ο κύριος. Φίλος που φέρνει το παστίτσιο. Ο Μάγκας. Ο σεφ. Ωραία, ωραία. Να δούμε όμως τι λέει, γιατί δεν είναι τόσο γλυκούλα. Η οποία τι είναι δημοσιογράφου, συγγνώμη. Εγώ σε σχέσεις. Έχει δημόσιες σχέσεις έχει σπουδάσει στον Αντένα. Είναι και ηθοποιός, έπαιζε και μας έπαιζε και στο θέατρο. Αχ, ωραία. Μάλιστα, πάμε να δούμε τις γλώσσες. Και κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο... Εντάξει, ας πούμε, έκανε γυμνισμό, πήγαινε λίγο πιο πέρα. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Ήταν νησί μεγάλο, οπότε εγώ δεν τα έβλεπα όλα αυτά, εσείς τα βλέπατε. Ο Θηλυκός Γιοργαντάς. Παιδιά, είναι έξυπνη. Θα ανοίξει εταιρεία δημοσίων σχέσεων, θα πάρετε όλα τα λεφτά της Αθήνας. Γιατί δεν το κάνει, είναι έτσι. Όχι, ναι, αλλά δεν πήρε θέση όπως είδες. Είδες τι ωραία που μίλησε για τον Αναγνωστόπουλο, έξυπνα. Έχει αυτή τη στάση. Και εντός παιχνιδιού και τώρα στις δηλώσεις. Δεν σημαίνει ότι το κάνει εσύ και εμένα. Όχι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι κακό να πει και μια γνώμη. Δεν τρέχει και τίποτα. Όλοι έχουν μια γνώμη. Όχι, αλλά ήταν έτσι όλο τον καιρό. Ναι, το κατάλαβα. Δεν είναι ότι το έκανε τώρα. Καλά, το να προσβάλλει δεν σημαίνει έχω γνώμη του σε κάτι. Όχι να προσβάλλει, μα μπορεί να πει τον τρόπο σου. Ή να δημιουργήσει μια ίντρικα. Μα απάντησε ωραία. Είναι έτσι ο χαρακτήρα τη. Δεν θέλει να εμπλέκεται, δεν του κάνει πίσω. Μα υπερωτήστε τον ίδιο, θα απαντήσω εγώ για αυτόν. Δηλαδή, βλέπει ότι είναι ένα κορίτσι που δεν έχει θέματα μέσα τη. Είναι, την έβλεπα πώ χορεύει μέσα στο αυτοκίνητο. Ξέχασα. Όχι, γιατί έχει την αισιοδοξία στη φύση. Γιώργαντα. Η χαρά τη ζωή. Γιώργαντα. Δεν είναι αλλά τα βλέπε τέλεια. Ακριβώς. Μόνο αυτό δηλαδή φαίνεται. Δηλαδή, τέλεια, καταπληκτικά, πανέμορφα. Όπω είναι και αυτό το πράγμα έλεγε. Να αυτό πω, και αυτό όμω θέλει πολύ τέτοιο όταν είσαι 4 μήνες εκεί. Θέλει πολύ ταλέντο. Ακόμα και στην αποχώρηση, α πούμε, όταν τη είπαν φεύγει, είχε χαμόγελο και έλεγε ότι εγώ χαμογελάω γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ βλέπω ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο μεγάλωσε με τόση αγάπη που κι αυτό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν μεγαλώνει με τόση αγάπη που φαίνεται από τα μάτια του μπαμπά τη. Τη μαμά τη δεν είδαμε τώρα και πολύ. Τώρα ξέραμε τον κύριο Σκενάζη γι' αυτό και. Ο οποίος ήταν από τους ωραιότερους άντρες. Και είναι. Ακόμα και παραμένει, ναι. Πάντως να σου πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό όμως μεγάλο είναι. Είναι αυτό το πρώτο πράγμα που είπε μπαμπάς. Δεν είμαι τώρα εδώ επειδή είμαι ο Αλμπέρτο Σκενάζη για εσά. Και είναι η μόνη που πήγε η οικογένειά τη να την υποδεχτεί. Αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε. Κανείς άλλος και όπως μου λέει η Μέρη Αρώνη, συνήθως του περιμένει λέει ο οδηγός του Σκάι για να του μεταφέρει. Ενώ τη Σάρα την πήρε η οικογένειά τη. Κάτι πήγε να πει, Στέφανε. Ένα κορίτσι που μεγαλώνει με αυτές τις αρχές, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι όλοι οι μπαμπάδες που βλέπουν αυτό το κορίτσι λένε μακάρι η κόρη μας να γίνει σαν τη Σάρα. Όλο αυτό το διάστημα. Το μακάρι δεν φτάνει, κανένα δικαίωμα. Θέλει και δουλειά να κάνει οικογένεια. Κανένα δικαίωμα. Έκανε, έβλεπε το παιχνίδι, ήταν αισιόδοξη για όλα. Πρωταγωνίστησε, βγήκε στο τέλος. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο και επειδή θα μπορούσε να πάει και με τους διάσημους, σε αυτούς τους διάσημους που είχε το πρώτο Survivor, παρόλα αυτά πήγε στους μαχητές και τις έκανε καλό. Να, μπαμπά. Για μένα η Σάρα θα μου άρεσε στην τηλεόραση. Σε σχέση με τους άλλους θα κάνουν εκπομπή εκεί. Είχε παίξει και σε 3-4 θεατρικά. Δεν ήμουν συμπαθής. Ω ηθοποιός, Ναι, ω ηθοποιός, βεβαίως.